Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν να μας τα σχολιάσει όλα αυτά ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και προμηθειών, ο κύριος Πολύκραπος Αδαμίδης. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Φιλμπακόπουλε, καλό μεσημέρι και στους θεατές μας. Πιστεύω ότι αυτές οι αναταράξεις ήταν αναμενόμενες. Εσείς πώς το βλέπετε στις αγορές, στα χρηματιστήρια, στις μετοχές, στο ευρώ? Όλοι ξέραμε εδώ και μέρες ότι το πολιτικό σκηνικό στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έτεινε να αλλάξει, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τις επιδόσεις κάποιων κομμάτων, ειδικά των κομμάτων που κινούνται, θα έλεγε κανείς, στα άκρα του δεξιού φάσματος, που κατέγραφαν δημοσκοπικά τουλάχιστον μεγάλα κέρδη. Κυρίως δηλαδή τα πιο βαριά χτυπήματα ήρθαν από Γαλλία και Γερμανία, λέτε. Κατά βάση, ναι, αλλά δεν είναι μόνο η Γαλλία. Όχι, λέω, τα πιο βαριά, αλλά είναι και αλλού. Βεβαίως, και στην Αυστρία, για παράδειγμα, το σωστό κόμμα του ΕΦΕΟ. Στο Βέλγιο παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, είδαμε επίση αντίστοιχε σχετικέ τάσει και άνοδο φυσικά των κομμάτων της δεξιάς, του δεξιού φάσματος, ειδικά στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Όρμπαν επέδωσε ακόμα περισσότερο και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του. Και φυσικά αντίστοιχε τάσει καταγράφηκαν σε μια σειρά από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως άλλο πράγμα οι δημοσκοπικές, θα λέγει κανείς, καταγραφές που αποτελούν μια αποτύπωση. Και άλλο η κάλπη, λέτε. Φωτογραφικό στιγμίο τη στιγμή. Και άλλο πράγμα η κάλπη που διαμορφώνει πλαίσιο εξελίξεων. Και το λέω αυτό, διαμορφώνει πλαίσιο εξελίξεων, γιατί είδαμε ότι το αποτύπωμα τη συμβολική ανατροπή που συντελέχθηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τη Γαλλία είχε άμεση επίπτωση στο να προκηρυχθούν εκλογέ σε αυτή την σημαντική, τη δεύτερη σημαντική χώρα μετά τη γερμανική ατμομηχανή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιλάμε πάντα για τη Γαλλία, γιατί είναι η δεύτερη σημαντική από πλευρά αγορών, αλλά από την άλλη είναι η σημαντικότερη από πλευρά στρατιωτική ισχύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μόνη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και η μόνη πυρηνική δύναμη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέω αυτά για να αποτυπώσουμε το σημαντικό, τη σπουδαιότητα τη παρτών όσων αναλαμβάνουν χώρα στην Γαλλία. Και βέβαια η Γαλλία είναι ένα πολιτισμικό κολοσσό. Η γαλλοφωνία, η φραγκοφωνία, όπω ονομάζεται τουλάχιστον, είναι τρόπο ζωή και συμπεριφορά και όχι απλά και μόνο ένα μέσο επικοινωνία όπω είναι η γαλλική γλώσσα. Άρα λοιπόν αυτέ οι κατακλυσμίε αλλαγέ στην Γαλλία εύλογο είναι να επηρεάσουν άμεσα και τις αγορές και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις μας, έχουν ως προαπαιτούμενο της όποιας προοπτικής και προόδοντος τη σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό κάθε χώρας, ευρύτερα δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν φτερνίζεται ή εν πάση περιπτώσει συγκλονίζεται ακόμα περισσότερο η δεύτερη διτάξη οικονομία της Ευρώπης, που είναι η γερμανική, και όταν βλέπουμε ότι ο γερμανικός συνασπισμός που αυτή τη στιγμή κυβερνάει στη Γερμανία έχει υποστεί τέτοιου είδους καταλυτική ήττα, γιατί το άθροισμα δεν ξεπερνάει νομίζω από το 30%. Έχει. Και όταν βλέπουμε ότι συντελούνται τέτοιου είδους κοσμογενικές αλλαγές στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εύλογο είναι και το ευρώ να δοκιμάζεται και εύλογο είναι να υπάρχει μια αρνητική αντίδραση στα χρηματιστήρια. Στο ερώτημα τώρα, κατά πόσον αυτή η αναταραχή θα συνεχιστεί ή θα εξορροπηθούν τα πράγματα, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ορόσημα σημαντικά. Το πρώτο ορόσημο είναι αυτές κατά αυτές οι γαλλικές εκλογές να γίνουν για να αποτυπωθεί το νέο πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία. Ούτως ή άλλως ο πρόεδρος Μακρόν έχει την πρωτοβουλία πάντα διορισμού της κυβέρνησης. Σαφώς και θα περάσει δύσκολες στιγμές αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα μόντους οπεράντι με τη νέα κυβέρνηση η οποία θα προκύψει. Αλλά οι εκλογές αυτές κατά αυτές είναι μια διέξοδος, μια εκτόνωσης της κρίσης που σοβεί αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Η δεύτερη σημαντική ημερομηνία, πλέγμα ημερομηνιών ουσιαστικά, αλλά μιλάω για τις εξελίξεις, έχει να κάνει με τη συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι πολύ απότοκο στο νέο σχετισμό που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ως γνωστό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους κρατών και επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η αποσαφήνιση του ποιο θα είναι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιος θα είναι επικεφαλής της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μια και από την άλλη η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας εμπρότης στη Γαλλία και κατά δεύτερο λόγο στο Βέλγιο είναι παράμετροι που θα λειτουργήσουν λειτουργικά για να ξεπεραστούν οι όποιοι κλειδονισμοί, οι όποιες αναταράξεις προκάλεσαν οι χθεσινές εκλογές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε άνοδο της ακροδεξιάς, δεν το συζητάμε αυτό σε αρκετές χώρες. Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα δεν έχασε δυνάμεις. Σε αρκετές, δεν είπα σε όλες. Όχι σε όλες. Στις βόρειες χώρες, για παράδειγμα, υποχώρησαν τα κόμματα της ακροδεξιάς. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι τα προβλήματα λυθήκανε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, για να μην δικονομούμε καταστάσεις, όταν μιλάμε για άνοδο της ακροδεξιάς, δεν προέκυψε ξαφνικά από το τίποτα και από το πουθενά. Ούτε χαζός είναι ο κόσμος να πει ότι στηρίζω κάποια κόμματα τα οποία κάποτε θεωρούσα ότι ανήκουν στο πολιτικό περιθώριο. Όταν κάποια εξ αυτών των κομμάτων λέει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Θέλουμε ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα έχει πρώτη στη μέρη και στόχευσή της
το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτιών για την βελτίωσή του. Και δεν είναι κάτι, ξέρετε, καταχρηστικό ή κάτι παλαβό ή φαντασιακό αυτό που λέμε. Πάνω σε αυτά οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πέτυχε. Εάν δεν εξασφαλίζουμε την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, κανένα εγχείρημα, όσο υψηλά ιδανικά και να έχει, και όσο και να εφορείται από υψηλές αξίες και από σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχει καμία προοπτική. Μπορεί να είναι αντικείμενο φιλοσοφικής κουβέντας, μπορεί να είναι αντικείμενο συμποσιακών αναζητήσεων, ναι, αλλά δεν είναι πολιτικό εγχείρημα. Άρα λοιπόν, αυτό το αυτονόητο που είπαν κάποια πολιτικά κόμματα που καταντάσσονται στα άκρα του δεξιού φάσματος, είναι το οποίο επιδοκιμάστηκε και έγινε αποδεκτό και στηρίχθηκε ως αυτονόητη επιλογή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Και σαφώς και πρέπει κάποια στιγμή να διερθούν αποφασιστικές λύσεις στα θέματα της ηλεκτρομετανάστευσης. Δεν μιλάμε για ζήτημα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για μια συστηματική υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν είναι θέμα λόγων και ευχολογιών. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Είναι θέμα πράξεων που είναι αποτιμητές και μετρήσιμες. Πώς ήρθαν τόσοι. Πώς πήραν να φύγουν άλλοι τόσοι. Αποτέλεσμα. Αυτό ζητάνε οι πολίτες. Ιδάλλως θα αρχόμαστε να αξιολογούμε και να ερμηνεύουμε αίτια και αιτιατά και στο τέλος της ημέρας θα παρουσιαζόμαστε αδύναμοι στο να κατανοήσουμε το τι συζητήλε γύρω μας. Πάντως σε σχέση με τα ποσοστά, αυτό που ήθελα να σας πω πριν είναι ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν έχει χάσει δυνάμεις. Νομίζω έχει και 6 ευρωβουλευτές παραπάνω. Από τη... Παραπάνω, 9 ευρωβουλευτές. 9 παραπάνω. 185. Μπράβο. Οι Σοσιαλδημοκράτες επίσης νομίζω δεν έχουν χάσει δυνάμεις. Έχουν χάσει οι σοσιαλδημοκράτες. Και οι σοσιαλδημοκράτες έχουν χάσει και το Renew, οι φιλελεύθεροι έχουν χάσει. Οι φιλελεύθεροι, ναι, έχουν χάσει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν άλλαξε δραματικά ο χάρτης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι, δεν έχει αλλάξει δραματικά ο χάρτης, αλλά από την άλλη, αυτό που έχει συντελεστεί στη Γαλλία, σε πρώτο χρόνο πάντοτε, και σε δεύτερο στη Γερμανία και επιβεβαιώθηκε στην Ιταλία και φυσικά στην Ουγγαρία και στην Αυστρία, είναι ποιοτικά μεγέθη τα οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να σχετικοποιήσει τη σημασία και την αξία. Ακριβώς. Και στο τέλος γραφής, στη Γερμανία το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διατήρησε την πρωτοκαθεδρία και ουσιαστικά οδηγήθηκε σε συντριβή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και εσύ είναι αυτό, για το γεγονός ότι υιοθέτησε κομμάτια από την ατζέντα του AfD κατά βάση και σκλίνει τη στάση του στο θέμα του μεταναστευτικού. Βέβαια, τραγική ηρωνία εδώ είναι ότι ουσιαστικά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας είναι που πολύ βαρύνει το γεγονός ότι είχαμε αυτή την απίστευτα ελαφρά και αφελή προσέγγιση στα θέματα της ηλεκτρομετανάστευσης το 2015 και εκείνο το διαβόητο της Μέρκελ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όσο αναμαντιζόμασταν την πέμπτη σταυροφορία για να απελευθερώσουμε και εγώ δεν ξέρω ποιους άγιους τόπους και ποιους είχαμε σε τι να αποδείξουμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αναφερθήκατε και στο θέμα και στην Ιταλία. Πιστεύετε ότι η Μελόνι θα έχει κομβικό ρόλο τώρα σε όλες τις διαδικασίες και εξελίξεις? Έχει κομβικό ρόλο. Παραπάνω λέω από αυτόν που έχει, αυτό εννοώ. Ήδη επιδιώξε να την προσετεριστεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ursula von der Leyen. Και η Λεπέν, από την άλλη. Η κυρία Λεπέν ακριβώς έκανε το άνοιγμα στην κυρία Μελόνι, ισχυριζόμενη και προτείνοντας ότι ξέρεις, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε τον ισχυρότερο εκλογικό και πολιτικό σχηματισμό στο Ευρωκοινοβούλιο. Έλα να τα βρούμε. Σαφώς και έχει σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι έχει ήδη δοκιμαστεί από τη μέρα της εκλογής της μέχρι σήμερα και έχει αποδείξει ότι είναι δύναμη σταθερότητα για τη χώρα της, είναι ένα από αυτά τα στοιχεία, τα εχέγγυα τα οποία τα πιστώνει κανείς στη Μελόνι και σαφώς και προσβλέπει σε αυτήν ως πόλο που μπορεί να καθορίσει και να διαμορφώσει πλαίσιο για τις περαιτέρω εξελίξεις.